Το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας είναι ένα προϊόν μόχθου από τον πατέρα του Σπύρου και από τον ίδιο. Ο πατέρας του εντόπισε τα πρακτικά από τις δύο δίκες του Μπελογιάννη, τα οποία βέβαια δεν είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας στο βιβλίο. Τα πρακτικά τα οποία τηρούνται τότε στα στρατοδικεία ήταν εξαιρετικά επιλεκτικά. Ο γραμματέας, όταν απολογείται, ας πούμε, ο Μπελογιάννης παρέθεται τέσσερις σειρές, αναφέρει τις γνωστές του απόψεις, τελεία και τίποτα άλλο. Και αρνείται την κατηγορία. Ναι, και αρνείται την κατηγορία. Ότι... Άρα, για να ανασυγκροτηθούν τα πρακτικά της δίκης, έπρεπε να γίνει αναφορά και στις εφημερίδες της εποχής, οι οποίες, τουλάχιστον για την πρώτη δίκη, κυκλοφορούσε ακόμα η εφημερίδα της ΕΔΑ, η Δημοκρατική, και από εκεί αντλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι των υλικών. Δεν περιορίστηκε μόνο στη Δημοκρατική και στις υπόλοιπες εφημερίδες, και τελικά αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τα ανασυγκροτημένα πρακτικά με πολύ προσωπική δουλειά και μεράκι από τον Σπύρο και τον πατέρα. Με αυτή την έννοια είναι μια πρωτότυπη εργασία το οποία μας παραθέτει και εξαιρετικά χρήσιμη επομένως, γιατί πουθενά αλλού δεν μπορούσαμε να βρούμε αυτό το υλικό. Τα πρακτικά, έστω αυτά τα ελλειπτικά που σας είπα, προσφέρουν απλώς ένα κορμό με βάση τον οποίο ανασυγκροτείται το σύνολο της δίκης. Και ήταν ακόμα δυσκολότερο να ανασυγκροτηθεί η δεύτερη δίκη, αυτή με τον 375, για τον οποίο θα πω και εγώ δύο κουβέντες, διότι την εποχή εκείνη, Φεβρουάριο του 52, δεν κυκλοφορούσε καμία εφημερίδα της αριστεράς. Η Δημοκρατική είχε κλείσει λίγο μετά τον εντοπισμό των ασυρμάτων και οι υπεύθυνοι της είχαν πάρει και το δρόμο για τις εξορίες. Να σταθώ λίγο στη διαδρομή και την προσωπικότητα του Μπελογιάννη. Παραθέτει και ο Σπύρος έτσι ένα ενδιαφέρον βιογραφικό του. Γεννημένος το Δεκέμβριο του 2015 στην Αμαλιάδα, από μία, δεν θα τη λέγαμε εύπορη, αλλά πάντως μεσαία αγροτική οικογένεια, με τον πατέρα να έχει ακολουθήσει το μεταναστευτικό ρεύμα των αρχών του 20ου αιώνα στην Αργεντινή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και να διαθέτει ένα μικρό πανδοχείο στο κέντρο της Αμαλιάδας. Η Αμαλιάδα είναι και ένα αστικό κέντρο σε μια σταφυδοπαραγωγό περιοχή και η δεκαετία του 30 στη Δυτική Πελοπόννησο είναι δεκαετία αγροτικών εξεγέρσεων για το σταφυδικό. Με τη μεγαλύτερη αδελφή του, την Ελένη, ο Μπελογιάννης δραστηριοποιείται αμέσως και πολύ σύντομα εντάσσεται στην νεολαία την Όκρινα και στη συνέχεια στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε ηλικία μεταβίας 20 ετών. Με τη δικτατορία του Μεταξά και λίγο πριν, αλλά κυρίως με τη δικτατορία του Μεταξά, συλλαμβάνεται, καταδικάζεται και ακολουθεί την πορεία των ελληνικών φυλακών από την Αίγινα μέχρι την Ακροναυπλία. Παραδίδεται στους Γερμανούς, όπως και το σύνολο των πολιτικών κρατουμένων παραδόθηκε από... Δεν ήταν κυβέρνηση Μεταξά πλέον, ήταν το συγκεκριμένο βαθύ κράτος και ειδική ασφάλεια. Μεταφέρεται στη Σωτηρία, διότι ήδη είχε και συμπτώματα φυματίωσης. Αποδρά με μια επιχείρηση του Ελλάς. Εντάσσεται στον Ελλάς Πελοποννήσου. Συμμετέχει στις μάχες εναντίον των ταγμάτων ασφαλείας στις παραμονές της απελευθέρωσης και μετά την απελευθέρωση είναι στην Πάτρα, αναλαμβάνει και τη διαφώτιση του
από την πλευρά του ΚΚΕ και την έκδοση εφημερίδας Ελεύθερη Αχαΐα. Τέλη 46 έχουμε τις πρώτες ανταρκτικές ομάδες στην Πελοπόννησο. Γρήγορα καλείται στο αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού. Τραυματίζεται στη μάχη του Γράμμου. Και αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η αποστολή την οποία αναλαμβάνει μαζί με τον Χαρίλαο Φλωράκη τον Αύγουστο του 1949, λίγες μέρες πριν υποχωρήσει ο Δημοκρατικός Στρατός στην Αλβανία, να περάσουν τη γραμμή του Εθνικού Στρατού και να πραγματοποιήσουν μια εντυπωσιακή αποστολή από το Γράμμο μέχρι τα Άγραφα, περισυλλέγοντας τους απομονωμένους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού. Και επιστρέφουν πάλι από την ίδια διαδρομή και μπαίνουν στην Αλβανία πια ένα μήνα μετά την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού. Είναι το πρώτο μετά την άφηξή τους στις ανατολικές χώρες. Αναβαθμίζεται σε αναπληρωματικό μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το Μάιο του 1950 και αμέσως μετά στέλνεται ή έρχεται ως πρώτο ανώτερο στέλεχος του ΚΚΕ στην Ελλάδα για την ανασυγκρότηση των παράνομων οργανώσεων. Παράνομες οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται κυρίως υπό την καθοδήγηση του Νίκου Πλουμπίδη. Υπάρχει και ένα δεύτερο κλιμάκι όλο αυτό και με αυτό συναντιέται και με τα δύο. Και εκεί γνωρίζεται με την πρώτη βοηθό του Νίκου Πλουμπίδη, την Ιωαννίδου, τότε παπά, και θα αποκτήσουν το μοναδικό παιδί τους όταν η Έλλη Παπά είναι ήδη στην απομόνωση το καλοκαίρι του 1951. Οπότε συνελήφθη το παιδί, αφήστε από τον Ιούνιο 9 μήνες και θα δείτε, ήταν πότε συνελήφθη. Τι? Λοιπόν, ο Μπελογιάννης παραμένει και εργάζεται στην ανασυγκρότηση των παράνομων οργανώσεων. Μια βασική επιτυχία του είναι η έκδοση τον Αύγουστο του 1950 της πρώτης αριστερής εφημερίδας προσκύμενη στο ΚΚΕ, γιατί μέχρι τότε υπήρχε μόνο η σοσιαλιστική μάχη του Δημοκρατικού, με αρθρογράφο τον Μιχάλη Κύρκο, αρχισυντάκτη, ένα εξαιρετικό δικηγόρο για τον οποίο ίσως θα έπρεπε το Δικηγορικό Σύλλογο να βρει περισσότερα στοιχεία, τον Διονύση τον Χριστάκο, ο οποίος ήταν γραμματέας των Δημοκρατικών Συλλόγων την περίοδο 1946 εν ώψη του δημοψηφίσματος και ο οποίος πεθαίνει το 1951 και έχουμε ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της νόμιμης αριστεράς εν ώψη των εκλογών του 50. Πέθανε λίγο πριν από την ίδρυση της ΕΔΑ, δηλαδή τις μέρες ακριβώς ίδρυσης της ΕΔΑ. Αυτή η εφημερίδα, ο Δημοκρατικός, είναι η πρώτη πραγματικά νόμιμη επανεμφάνιση του ΚΚΕ στην Ελλάδα μετά από την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού. Συλλαμβάνεται στις 20 Δεκεμβρίου του 1950, από ό,τι φαίνεται από ένα δικό του λάθος, αλλά αυτά συμβαίνουν στους ανθρώπους. Και τρεις μέρες μετά συλλαμβάνεται και η Παπά. Πώς συγκροτείται τώρα αυτή η πρώτη δίκη με τους 92 κατηγορούμενους? Ελάχιστοι από αυτούς έχουν έρθει σε πραγματική επαφή με τον Μπελογιάννη. Και τα στοιχεία τα οποία παραθέτει η κατηγορούσα αρχή είναι πραγματικά ελλιπέστατα. Είναι αντίστοιχα με τα ραντεβού στην Οδό Πατησίων. Είναι προφανές ότι ένα κομμάτι από τους κατηγορούμενους όντως είχε μία επαφή με το δίκτυο Πλουμπίδη και Τσέλης Παπά, αλλά υπάρχουν κατηγορούμενοι και μάλιστα σε θάνατο στην απόφαση αυτή
που ήταν εξόριστοι από το 1948 και τους φέρνουν την άνοιξη του 51 πλέον για να πλαισιώσουν και να εμφανίσουν ένα μεγάλο ακροατήριο κατηγορουμένων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Λίζα Κότου, μια εικαστικός μαθήτρια του Μπουζιάννη, την οποία τη φέρανε όντως από την εξορία, την ενέταξαν στη δίκη και την καταδικάσαν και σε θάνατο. Στο αναθεωρητικό, το Γενάρη του 1953, η Λίζα Κότου αθώθηκε. Δεν υπήρχε καμία απολύτως ένδειξη προφανώς συνεργασίας με τον Μπελογιάννη. Από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους μπορούμε να σταθούμε λίγο στην Έλλη Παπά, που ήταν η πρώτη βοηθός του Τρουμπίδη, στο Στάθη Δρομάζο, και αυτός καταδικάστηκε σε θάνατο, δημοσιογράφος, βασικός συντάκτης αυτής της πρώτης νόμιμης εφημερίδας του Δημοκρατικού, και προφανώς όλοι οι άλλοι κατηγορούμενοι που ήταν μέσα σε αυτήν την υπόθεση. Όταν είναι παραμονή που θα εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, του στρατοδικείου, και είναι εμφανές ότι η καταδίκη σε θάνατο με τον νόμο 509, σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης Πλαστήρα, δεν μπορούν να εκτελεστούν, έτσι κι αλλιώς δεν συμφέρει και πολιτικά να εκτελεστούν, διότι Νοέμβριος είμαστε με η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε λειτουργία και τηλεγραφείο κύρου από τη Νέα Υόρκη τις δίκες και τις εκτελέσεις να τις κάνετε όταν δεν είναι σε συνεδρίαση ΟΗΕ, υπάρχει μια σαφής ένδειξη στην αγόρευση του Βασιλικού Επιτρόπου ότι μπορούν να πάνε και σε άλλου τύπου δίκη. Δεν λέει καθαρά τον 375, αλλά τον υπονοεί, και τον υπονοεί και η Εστία, η εφημερίδα, διότι, του κύρου πάλι, του αδελφού, διότι εκεί η δίκη θα γίνει αργότερα. Έχει λήξει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και δεν θα είναι φρονηματική, υποτίθεται, η κατηγορία ως μέλη του ΚΚΕ, που είναι ο 509, αλλά περί κατασκοπίας. Είναι, από ό,τι φαίνεται, αμερικανική υπόδειξη της εποχής εκείνης, οι δίκες των κομμουνιστών να μην γίνονται με βάση τον 509, με βάση που με τον οποίο δεν μπορούν να γίνουν εύκολα εκτελέσεις, αλλά να γίνει η μετονομασία του κομμουνισμού σε κατασκοπία. Έτσι, την παραμονή της απόφασης εντοπίζονται οι δύο κρύπτες ασυρμάτων. Αυτοκτονεί ο Βαβούδης, το παλέμαχος τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, με υπηρεσία στην Κομμουνιστική Διεθνής, το νεφίλιο της Ισπανίας κλπ. Και στείνεται η δεύτερη δίκη με ορισμένους από τους κατηγορούμενους και τους καταδικαστέντες της πρώτης και φυσικά με τρία νέα πρόσωπα κυρίως, τους δύο ιδιοκτήτες των σπιτιών όπου υπήρχαν οι ασύρματοι, τον Ηλία Αργυριάδη και τον Καλούμενο, παλιά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, και μια τραγική φυσιογνωμία, τον Δημήτρη τον Μπάτση, τον οποίο μάλιστα ως προάγγελο αυτής της εξέλιξης τον συλλαμβάνουν στη μέση του δρόμου λίγες μέρες πριν αρχίσει η δίκη για να τον έχουν ως όμηρο. Ήταν ο εκλεκτότερος ίσως διανοούμενος της μεταπελευθερωτικής αριστεράς, εκδότης του περιοδικού Αντέως, συγγραφέας του βιβλίου «Βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα», και τον οποίον τον προορίζουν για να τιμωρήσουν έναν άνθρωπο από αστική οικογένεια, ναύαρχος ο πατέρας του, είχε παντρευτεί σε πρώτο γάμο κόρη υπουργού του Ελιανού και πολύ γνωστό στην αθηναϊκή κοινωνία. Το πώς
τον εκβιάσανε, τον πώς, το πώς τον λιώσανε κυριολεκτικά για να εμφανιστεί στη δεύτερη δίκη. Τα έχει μέσα ο Σπύρος. Εγώ του είχα πει ότι ίσως δεν χρειάζεται να τα βάλεις όταν στην απολογία του λέει να πάω να πολεμήσω στην Κορέα κτλ. Αυτό που θέλω να σημειώσω όμως είναι ότι ο Μπάτσης μπορεί ο ίδιος να αυτομαστιγώθηκε στο δικαστήριο ανθρώπους που ήξερε τους προστάτευσε. Η Αλκιζέ ήταν στο ίδιο δίκτυο και δεν είπε τίποτα για αυτήν. Για ορισμένους άλλους. Προτίμησε να ταπεινωθεί ο ίδιος, αλλά δεν πρόδωσε. Του ζητούσαν διάφορα πράγματα, να δηλώσει, να εμπλέξει στο κύκλωμα κατασκοπίας και τους αεροπόρους, τους οποίους δίκασαν μετά, και δεν το έκανε. Με υπόσχεση τιμωρησίας. Με υπόσχεση τιμωρησίας, ναι. Έτσι οδηγηθήκαμε στην απόφαση για τις 8 θανατικές καταδίκες, από τις οποίες οι 4 Αργυριάδης, Καλούμενος, Μπάτσης και Μπελογιάννης οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα Κυριακή χαράματα 4 η ώρα, όταν δεν γίνονταν εκτελέσεις, στις 30 Μαρτίου 52. Γι' αυτό που είπατε προηγουμένως για τους επεκογενείς και τα λοιπά, τους αιαμογενείς της ΕΠΕΚ, είναι πάλι έτσι, η ειρωνία της ιστορίας. Ο μόνος υπουργός κυβέρνησης Πλαστήρα που παραιτήθηκε για τις εκτελέσεις ήταν ο Ανδρέας Ιωσήφ, ο οποίος ήταν μέλος της ΧΗ κατά τη διατοχή. Οι αμικής προέλευσης υπουργοί δεν παραιτήθηκαν. Βέβαια, ο Ανδρέας Ιωσήφ μετά μπορεί να έχει μια άλλη πορεία στη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν ο μόνος υπουργός κυβέρνησης Πλαστήρα που παραιτήθηκε. Παρόλο που έχω μακρηγορήσει, ήθελα να πω δύο πράγματα επίσης για τον νόμο 375. Είπα αυτή την αρχικά ότι ήταν αμερικανικής έμπνευσης αυτή η ιστορία και ήταν απολύτως έολος. Δηλαδή, όπως βλέπουμε και στις επόμενες δίκες με τον 375, τη δίκη του Ερυθριάδη, τη δίκη του Φλωράκη, του Λέκη κτλ. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ορίζουμε ότι οι κομμουνιστές είναι κατάσκοποι και επομένως είναι. Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο. Κάποια μια αγόρευσή του Ηλίου στην δίκη του Φλωράκη λέει ότι η κατασκοπία προϋποθέτει και κάποιον ο οποίος ωφελείται. Όταν λοιπόν πια το 1960 δεν μπορούσαν να πουν στη δίκη του Μπελογιάννη κάτι ψελίζουν, αλλά σε επόμενες δεν μπορούν να πουν ότι ωφελείται η Σοβιετική Ένωση. Γιατί έχουν αποκατασταθεί διπλωματικές σχέσεις και τα πάντα. Άρα ποιος ωφελείται? Ο διεθνής κομμουνισμός. Και ποιος είναι ο διεθνής κομμουνισμός όταν δεν υπάρχει ούτε κομμουνιστική διεθνής? Και ποιοι είναι οι μάρτυρες, οι αντίστοιχοι που καταθέτουν? Αυτοί που έχουν κάνει την ανάκριση. Το ίδιο που έγινε και στη δίκη των αεροπόρων. Επίσης πήγαν με 375, απλώς αυτούς μόλις όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Καραμαλή το 55, αναγκάστηκε να δώσει χάρη και να του απελευθερώσει. Λοιπόν, ο τότε υφυπουργός αεροπορίας, ο Γυαλίστρας, ο στρατηγός στην κυβέρνηση Παπάγου, προχώρησε την δίκη των αεροπόρων. Όταν μετά κατάλαβε τι είχε γίνει, γιατί στην αρχή δεν καταλάβαιναν ούτε αυτοί, λέει: δεν αποκλείεται απολύτως η χρησιμοποίηση ιδιωτών πληροφοριοδοτών εις τας ενόπλους δυνάμεις, διότι ούτε προκειμένου να εισπράξουν στο τέλος εκάστου μηνός την αντιμισθία των, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν υπηρεσίες, αλλά όσο κινδυνεύουν να χάσουν θέσεις τους. Και είναι αδύνατο να περιγράψω τα όσα περιέπεσαν στην αντίληψή μου ως υφυπουργού αεροπορίας εκ των δελτίων των ιδιωτών πληροφοριοδοτών. Αυτό ήταν το αποδεικτικό υλικό. Είσαστε δικηγορικό σύλλογο, ίσως οι αγορεύσεις ορισμένων συνηγόρων, είπατε ότι ήταν τον Κανελόπουλο, ήταν ο Μινάς ο Γαλαίος, ήταν ο Ηλίας ο Ηλιού αργότερα σε αυτές τις δίκες. Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικές για την νομική παρουσία ενός τουλάχιστον κομμάτιου του δικηγορικού σώματος. Έτσι. Συμφωνώ. Ενός κομματιού. Ναι.
Και ένα τελευταίο, οι εκτελέσεις δεν σταμάτησαν με την εκτέλεση του Μπελογιάννη και των συντρόφων του. Το 54 τον Αύγουστο εκτελείται ο Νίκος Πουλμπίδης. Και το 55 εκτελούνται δύο ακόμη κομμουνιστές, πάντα με το 375, ο Χρύς Καρανταής και ο Καρδαμήλας. Υπουργός Δικαιοσύνης και στις τρεις αυτές περιπτώσεις είναι ένας πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, εδώ, ο Κλεάνθης Στεφανόπουλος. Ευχαριστώ.